ήτανε να κατακρεουργήσουν το Πασόκ. Αλλά το Πασόκ αντιστάθηκε. Αυτό το 12,4 του Ιουνίου του 2012 είναι ένδειξη και απόδειξη, θα μου επιτρέψετε να πω, της αντίστασης της παράταξης, της ψυχής της παράταξης. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι δικοί μας λένε συνδικαλιστικά ψηφίζω Πασόκ, στις δημοτικές εκλογές, στις περιφερειακές ψηφίζω προοδευτικά ψηφοδελτία, αλλά φλερτάρω με την ιδέα να ψηφίσω κάτι άλλο στις ευρωπαϊκές εκλογές ή στις βουλευτικές, ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα κάνει τελικά τίποτα, αλλά λέει άλλο θα κάνει. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια, γιατί αν κάποιος νομίζει ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα του δώσει αυτά που χάθηκαν μεταξύ 2010 και 2014, δεν το υπόσχεται αυτό. Κάνει λάθος. Δεν λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Υπόσχεται την αβεβαιότητα. Υπόσχεται επικίνδυνα παιχνίδια. Αποκατάσταση αδικιών και σχέδιο ανάπτυξης, ανάκαμψης της χώρας. Αυτά θέλουν. Να είσαι στην Ευρώπη. Να είσαι στο ευρώ. Να παίρνεις το ΕΣΠΑ. Να παίρνεις την ΚΑΠ για τους αγρότες. Να έχεις ξένες επενδύσεις. Να έχεις τράπεζες. Να έχεις εμπιστοσύνη. Να είσαι μέσα στις διεθνείς αγορές. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να ρίξουμε την καρδάρα με το γάλα και αφού ζήσαμε τις θυσίες όλης αυτής της περίοδου, να τις ακυρώσουμε, να ξαναπάμε στο 2010 και να ζήσουμε και την ασύνταχτη χρεοκοπία. Υπάρχουν σύντροφοί σας, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που μισολένε ή λένε ανοιχτά ότι ο Βενιζέλος επιχειρεί ηρωική έξοδο. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Θα μείνετε, θα φύγετε. Μα είναι δυνατόν. Ακούγεται ότι μπορεί να πάτε και σε ευρωπαϊκό αξίωμα. Καλά τώρα, αυτά είναι ιστορίες παιδαριώδεις. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Κύριε Χουκλή. Αν τεθεί θέμα ηγεσία. Μα με συγχωρείτε, ας τεθεί. Πάντα κάθε μέρα τίθεται θέμα ηγεσία. Γιατί στην Αγγλία δεν συζητούν για θέμα ηγεσία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν πηγαίνει καλά ο κύριος Κάμερον. Γιατί ξέρετε πόσες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό. Στις εκλογές κρίνω τη δική μου σταδιοδρομία η οποία με ενδιαφέρει. Προφανώς και η ηγεσία του κομμάτου. Νομίζω ότι κάνω σταδιοδρομία ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά ή ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κυρίου Παπαδήμου. Δύο θέσεις ευθύνης. Προσπαθώ να βοηθήσω την παράταξη και τη χώρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι απολαυστικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι εύκολο. Όλα έχουν τεράστιο κόστος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε όμως ότι πολιτικό και συναισθηματικό κόστος. Δεν κρίνομαστε, για να δεν κρίνουμε εγώ λοιπόν, κρίνεται η πορεία του τόπου. Η πορεία του τόπου κρίνεται, είναι τόσο απλό. Το λέω αυτό γιατί αν κάποιος νομίζει ότι επειδή αντιπαθεί εμένα πρέπει να τιμωρήσει τον τόπο, ας το ξανασκεφτεί. Τι θα σταθμίσετε, τι θα συναξιολογήσετε το βράδυ των εκλογών και τα αποτελέσματα της αυτοδιοικητικής κάλπης. Όλα, τη γενική εντύπωση, κυρία Χούκλη. Υπάρχει μια γενική αίσθηση. Εσείς θα το κάνετε αυτό. Εσείς θα είστε στην τηλεόραση του Αντένα. Η εκλογική ρυθμιστική θα συντονίζετε τώρα, εκεί μια συζήτηση και θα υπάρχει ένα κλίμα. Και θα λένε διάφοροι διάφορα. Δεν μπορεί η συζήτηση να είναι ότι η χώρα μπαίνει σε περίοδο κρίσης και αστάθειας, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, δεν μπορούμε να πείσουμε τους ξένους, δεν μπορούμε να φέρουμε επενδύσεις. Είναι τραγικό αυτό. Συμφωνείτε όμως ότι χρειάζεται αλλαγή στο μείγμα της πολιτικής. Προφανώς. Ότι πρέπει την 26η Μαΐου και μετά. Μα προφανέστατα. Να ασχοληθείτε με την ανθρωπιστική κρίση. Κυρία Χούκλη. Θέλετε να πείτε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όχι, όχι. Απλώς υπάρχει ερωτώ, τίποτα συμπαθητικό, φιλικό για τους πολίτες που μπορούμε να το κάνουμε και δεν το κάνουμε. Δηλαδή δεν βλέπετε τον αγώνα μας να υπάρχει πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, να μην είναι κανείς ανασφάλιστος. Δεν βλέπετε την προσπάθειά μας για να διατηρηθεί η κτηνοτροφική παραγωγή με το γάλα, αλλά και η καλή τιμή για τον καταναλωτή και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Δεν βλέπετε, θα πέσει ελπίζουμε, αλλά πάντως προσπαθήσαμε ως ΠΑΣΟΚ με τις παρεμβάσεις να βοηθήσουμε. Δεν βλέπετε τι κάνουμε με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και πόσο πολύ επιμείναμε να γίνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Παρουσίασε την προηγούμενη Κυριακή Σαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ που το στηρίζει και η ΕΛΙΑ από μία οπτική γωνία. Μόνον απασχόληση. Μόνον απασχόληση. Και είπα ότι μπορούμε να έχουμε 300.000 θέσεις εργασίας σε διάφορα προγράμματα του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και δήμους, αλλά μπορεί η ίδια η οικονομία να βγάλει μέσα από τα σπλάχνα της τώρα 700.000 θέσεις εργασίας, τις οποίες μετρήσαμε με το μυρογνωμόνιο σε κάθε τομέα, είπαμε, 44.000 στην πρωτογενή παραγωγή, 77.000 στην ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 260.000 στον τουρισμό, 240.000 στη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα logistics, τις μεταφορές.
Κύριε Πρόεδρε, βάλετε μια τελεία για ένα τελευταίο ερώτημα. Αν αλλάζατε κάτι αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, τι θα αλλάζατε σε ό,τι αφορά εσάς? Κοιτάξτε, θα άλλαζα πάρα πολλά. Πραγματικά θα άλλαζα πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς έχουμε βρεθεί τα τελευταία 5 χρόνια εχμάλωτοι μιας κατάστασης τραγικής. Δεν ενεργούμε επί τη βάση των προτιμήσεών μας. Λειτουργούμε επί τη βάση ενός σκληρού, πολλές φορές αδυσόπιτου συσχετισμού δυνάμεων. Και δεν κάνουμε πάντα την καλύτερη επιλογή, κάνουμε τη λιγότερο κακή επιλογή για να προστατεύσουμε τον τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε, για τη συνέντευξη, την ζωντανή και ζωηρή αυτή η συνέντευξη που δώσατε στον Αντένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μένουμε σε προεκλογικό πλαίσιο. Να επιστρέψουμε στην ομιλία που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Πριν από λίγο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θέλω από το βήμα αυτό και δημόσια να καταγγείλω τον κύριο Τσίπρα ως υπονομευτή της εθνικής μας προσπάθειας. Ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Τσίπρας καλεί τους Έλληνες να ψηφίσουν όχι για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για να πέσει η κυβέρνηση και για να γίνουν εθνικές εκλογές. Βλέπει τις εκλογές ως μοχλό